το φτιάχνει ο αρχιτέκτονας Παναγής Μανουηλίδης, όχι Εμμανουηλίδης, μη φτιάχνει εντύπωση, Μανουηλίδης, και ουσιαστικά είναι το όνειρο της Μαρός Σεφέρη, της Μαρίκας Ζάνου ή Μάρος Λόντου ή Μαρός Σεφέρη, της του μεγάλου έρωτα και της μεγάλης σχέσης ζωής του Σεφέρη από το 1936 μέχρι το τέλος της ζωής. Ένα τεράστιο κεφάλαιο το, στο οποίο ο Ηλίας με κατηγορεί ότι έχω αναπτύξει αιμονική σχέση είναι ο έρωτας των δύο αυτών ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν θα πάμε στον τάφο τους γράφει Γιώργος Σεφέρης και από κάτω γράφει και Μαρό. Χωρίς επίθετο. Και Μαρό. Δεν είναι τυχαίο ότι θα δείτε εδώ ότι η πινακίδα μπήκε εδώ όταν πέθανε ο Σεφέρης και όταν πέθανε η Μαρό Σεφέρη συμπληρώθηκε και το όνομά της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μαρό Σεφέρη απέτησε από τους κληρονόμους της οικογένειας Τσάτσου να μην υπάρχει καμία καταγραφή του Σεφέρη στο σπίτι της Οδού Κυδαθηναίων που έζησε ο Σεφέρης από το 15 έως το 36 με διαλύματα, έμενε εκεί πέρα, έτσι. Με διαλύματα γιατί ήτανε στο Παρίσι, ήτανε στην Κοριτσά της Αλβανίας ως διπλωμάτης, ως πρόξενος, αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπος εκεί ζούσε, εκεί έγραψε ας πούμε τα ποίηματα του μυθιστορήματος. Αλλά εκεί έγινε ο διάλογος για την ποίηση, ο Τσάτσος έμενε, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στον πρώτο όροφο, ο Σεφέρης έμενε στο δώμα του δεύτερου όροφου. Δεν μπήκε καμία καταγραφή, θα πάμε δηλαδή από εκεί απ' έξω, εκεί θα μιλάει για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Και να μιλάμε για ώρες. Θα παρακάμψω τον πειρασμό να σας μιλήσω για τον μεγάλο έρωτα, γιατί θα σας μιλήσουμε ιστερότερα με τον Ηλία. Να πω μονάχα τούτο. Γεννημένος τα 1900 και μάλιστα τη δίσεκτη μέρα του σε 1900, την 29 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι είχε γενέθλια κάθε 4 χρόνια. Το 1900 θα πεθάνει. Μεγάλη ηλικία, έτσι. Ωστόσο, όλη η Ελλάδα αισθάνθηκε ότι πέθανε ο πατέρας της. Ότι πέθανε ένας βαθύτατα σοφός άνθρωπος, ο οποίος με κάποιον τρόπο ήταν και πλήρης ημερών. Ο Σεφέρης σίγουρα είναι ο άνθρωπος που αυτό το μοντέλο του εθνικού ποιητή, που πάλεψε να σχηματίσει ο Παλαμάς και σχημάτισε με όλες τις τρύπες που είχε, όλα τα κενά που είχε, όλα τα προβλήματα που είχε, το άφησε στην άκρη. Το μοντέλο γράφει σε μια ομιλία του για τον Παλαμά το 42, όταν το 43 όταν πεθαίνει ο Παλαμάς, ότι ο Παλαμάς ήταν ένας χήμαρος και ο χήμαρος πάντοτε κατεβάζει και νερό, αλλά κατεβάζει και χώματα και πέτρες και ξύλα. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει κόσκινο ο Παλαμάς για να δούμε το έργο του το αντικειμενικό. Άφησε πίσω του και τον Σικελιανό, με τον οποίον συνεδέθη, τον οποίον αξιολόγησε σωστά, νομίζω τον αξιολόγησε διαφορετικά από ότι ο Ελίτης, ο αισθησιοκράτης Ελίτης μαγεύεται περισσότερο με τον Σικελιανό, από ότι ο στοχαστικός, πάρα πολύ εσωτερικός και ουσιαστικά συμβολιστής Σεφέρης. Ο Σεφέρης κάτσε και σκέφτηκε πού μας πάει η ιστορία της μεγάλης ιδέας σε μια καταστροφή. Πού μας πάει η ιστορία του εθνικού ποιητή σε καταστροφές. Καταστροφές του Σολομού, καταστροφές του Παλαμά, δηλαδή σπουδαίοι ποιητές καταστρέφονται για να υπηρετήσουν κάτι που δεν είναι δικό τους. Τι θα κάνω εγώ ο Σεφέρης, θα προσπαθήσω να βρω ένα καινούριο πλαίσιο. Μεγαλοφύης, αν διαβάσουμε τι διάβασε μέχρι τα 20 του χρόνια θα μας πιάσει σύγκριο. Διάβασε από το πρωτότυπο όλους τους αρχαίους, διάβασε Λατίνους, διάβασε το Δάντη, διάβασε το Σέξπιρ, διάβαζε πολύγλωσσος. Απίστευτα βαθύς αναγνώστης, εκπληκτικός αναγνώστης που μπορούσε να διαβάσει επί της ουσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζει τον Έλιοτ και καταλαβαίνει ότι τον Έλιοτ πρέπει να ενσωματώσω μέσα μου σε αυτό που θέλω να κάνω. Δεν διάβαζε μόνο τον Έλιοτ. Καταφέρνει να δει ποια είναι τα μεγάλα κείμενα στα οποία πρέπει να κουμπίσει. Κουρδίζει τη φωνή. Κουρδίζει τη φωνή. Πολύ σωστά. Θα σου δώσω τώρα για να μας διαβάσεις κιόλας.
Εκείνο που πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, είναι ότι δουλεύοντας πάρα πολύ μέσα στο κεφάλι του, κάθεται και λέει, πρέπει αυτήν τη θεωρία του εθνικού όλου, όπου σε αυτό το όλο υπάρχει και ο Θησέας, υπάρχει και ο Ορφέας, υπάρχει και ο Ηράκλητος, υπάρχει και ο Σοκράτης, υπάρχει και το Βυζάντιο, υπάρχει και ο Μιχαήλ Ψελός, υπάρχει και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, υπάρχουν, πρέπει να τη μετασχηματίσω. Και μαζί με μία ομάδα ανθρώπων, αλλά αυτός στο κέντρο, επινοεί τη θεωρία της ελληνικότητας. Την επινοεί κυριολεκτικά, λέει, δεν έχουμε, με τον ίδιο τρόπο που σε πολιτικό επίπεδο δεν θέλουμε να κατακτήσουμε πια την κόκκινη μοίλα, έχει τελειώσει αυτό, του κάνει πολύ καλό η μικρασιατική καταστροφή. Το πένθος, γιατί είναι μικρασιάτης, Σμυρνιός στην καταγωγή, το πένθος από τη μικρασιατική καταστροφή γίνεται τρομερά γόνιμο στο μυαλό του Σεφέρη. Το πένθος, ψυχανάλυση νομίζω το λέει Ηλία, ότι μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ γόνιμο και δημιουργικό εφόσον το δουλέψει σωστά. Χωρίς να κάνει ψυχανάλυση, το δουλεύει πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ ουσιώδως και επινοεί την ελληνικότητα και λέει, δεν μας ενδιαφέρει το εθνικό, μας ενδιαφέρει η έννοια του ελληνικού. Σε αυτό το πλάτεμα του ελληνικού θα λατρέψει τόσο το λαϊκό, είτε είναι ο Ερωτόκριτος, είτε είναι ο Θεόφιλος, ο Μακρυγιάννης, πρωτίστως ο Μακρυγιάννης, αυτό δηλαδή που αναβλύζει μέσα από τα σπλάχνα της λαϊκότητας ή αυτό που βαφτίζει. Ναι, αλλά αυτό τη φτιάχνει τη γενιά του τρέχνη, κατάλαβες τι εννοώ. Εμείς θα το... Μετά έχει το Ελίτης. Ο Θεοτοκάς, ο Κατσίμπανης, αυτός το πιάνει αυτό το σχήμα. Σε αυτό θα βάλουμε δίτη διαχρονία, δηλαδή θα βάλουμε το Αιγαίο που ανθίζει νεκρούς που εσχύλουν. Θα βάλουμε τον Όμηρο, τη γλώσσα που μου δώσαν ελληνικής τσαμιδιός του Ομήρου θα γράψει ο Ελίτης αργότερα. Θα βάλουμε την εκκλησιαστική παράδοση. Θα είμαστε γλώσσοκεντρικοί, η γλώσσα μιλιέται με αλλαγές, λέει στην ομιλία του Νόμπελ, ότι είμαι φορέας μιας γλώσσας που με μικρές μεταλλαγές μιλιέται αδιάκοπα εδώ και 6.000 χρόνια. Τον ενδιαφέρει αυτό, η γλώσσα. Και σου λέει, δια της γλώσσας θα σχηματίσω την ελληνικότητα, στην οποία θα γεφυρώσω τη βασική αντίφαση ότι ο αρχαίος κόσμος συντρίβεται από το χριστιανικό κόσμο. Σε αυτό εδώ διαλέγει τα ωραιότερα κείμενα, είναι μεγαλοφύης και βρίσκει το σωστό Αισχύλο, βρίσκει το σωστό Σοφοκλή, βρίσκει το σωστό Μακρυγιάννη, βρίσκει το σωστό Ερωτόκριτο, τα παντρεύει όλα, τα παντρεύει πιο γρήγορα και από τη σκιά του που λένε οι Ντάλτον, οι αδελφοί Ντάλτον, ο Λούκι Λουκ, ποιος πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του. Είναι η μεγαλοφύης σε αυτό και φτιάχνει την ελληνικότητα. Ό,τι ακολούθησε από τη γενιά του 30 είναι γέννημα αυτής της ελληνικότητας, δηλαδή ο Χατζηδάκης. Ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του Χατζηδάκη και του Γκάτσου, αλλά η ελληνικότητα γέννησε αυτά τα τραγούδια. Βλέπουμε τον Μόρελ, ο οποίος συνεργάστηκε η Ηλία στα σχέδια αυτού του σπιτιού. Έτσι βλέπετε εδώ κάτι γραμμές που κάτι μας θυμίζει. Χατζηδάκη. Και θα έχει όλα τα εξώφυλλα, τα ύστερα εξώφυλλα των βιβλίων του. Του Σεφέρη και του Ελίτη, έτσι, τα κοσμήματα. Και του Χατζηδάκη εξώφυλλα αντίστοιχα. Δηλαδή, και ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης δεν είναι. Θέλω να πω ότι είτε βλέπουμε τον Μέρο Λοκούν, είτε βλέπουμε τον Γιάννη Τσαρούχη, είτε βλέπουμε τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη, είτε βλέπουμε τον Μόρο, είτε βλέπουμε ακόμη και τον Εγγονό. Ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση όλοι πιαστήκανε. Πώς πιάνεσαι αγκαζέ σε μια πορεία. Πιαστήκαν αγκαζέ. Αυτό το πιάνει ο Σεφέρης. Αυτό το είδαμε, η Ραλουμάνου, μπορούμε να βάλουμε πολλούς ανθρώπους σε πολλές τέχνες. Μιλήσαν για τον Καραγκιόζη, μιλήσαν για τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, όλα τα θέλανε. Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας μεγαλοφύης αναντήρητα καλλιτέχνης, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, σε αυτή την παρέλαση που τόσο ενθουσίασε, αυτό δεν έκανε. Και συγκίνησε. Αυτό έκανε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος. Τι? Και εξόδησε. Εγώ λοιπόν, ως εχθρός της θεωρίας της ελληνικότητας, θεωρώ ότι είναι κατασκευή,
Μπορώ να πω πολλά, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ό,τι ωραιότερο έχουμε στον ελληνικό πολιτισμό από το Καβάφη και μετά, αυτή η ελληνικότητα το γέννησε. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε τυχαία κατασκευή, ούτε τυχαίος φυσικά ο Σεφέρης, τον οποίο και λατρεύω, ενώ την ίδια ώρα αντιπαθώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης αυτό. Τσίμπαλης, ως γνωστόν, θα τον αποθεώσει ο Χένρι Μίλλερ στον κολοσσό του Αμαλουσίου. Ένα δείπνο στο σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη, που είναι κάτω στην Πλάκα, που σήμερα είναι μουσείο λαϊκής παράδοσης. Είναι το σπίτι που είχε φτιάξει ο Ζάχος, ο αρχιτέκτονος, που μιλήσαμε προηγουμένου Σάββατο, που είχε σπίτι στο Ρινέτσι. Ένα δείπνο σπίτι της Αγγελικής Μιχάλη. Μας εξέσπασε ο εμφύλιος. Ήταν Δεκέμβριος του 45, λέει. Και η συνάντηση δεν έγινε. Ίσως εδώ κάνει λάθος και εννοεί το Δεκέμβριο του 44. Δεν έχει σημασία. Αυτό εννοεί. Είναι τυπογραφικό ίσως. Βρέθηκα με τους συντημένους και υποχωρούσα προς την Καστοριά μαζί με το στρατό του Ελλάς. Θα τη δάξει αυτά. Έτσι καθώς υποχωρούσαμε, διάβαζα με απορία το μυθιστόρημα. Είναι αυτό το, η ποιητική σύνθεση, η περίφημη ποιητική σύνθεση του Σεφέρη. Τέλος τον γνώρισα το 47. Θέλησα να μου εξηγήσει όλα τα σχετικά με την έρημη χώρα. Γνωστόν, ο Σεφέρης μεταφράζει την έρημη χώρα του Έλληνα, όχι μόνο. Τι θέλετε να μάθετε, μου λέει. Ποια είναι τον ρωτώ. Και ο Σεφέρης μου απαντά. Ο τόπος μας. Προσπαθήστε να τον γνωρίσετε. Δεν έχω άλλη να σας πω. Αυτό και λέω, θα διδάξει μετά το επεισόδιο αυτό για να αφορμή να απομακρυνθώ τελείως από το Μεσοπόλεμο και να γνωρίσω όλες τις λεπτομέρειες του τόπου μου. Ένας εθνικός ποιητής, Θανάση, δεν ταυτίζει το τόπο με μια έρημη χώρα. Έτσι, είναι πολύ πιο ψαγμένος, πολύ πιο φιλοσοφημένος για να βλέπει τα πράγματα πέρα από τις πανοπλουσίες εμβατηριακού τύπου υποθεώσεις ή λυρισμούς, λυρικές εξάσεις. Είναι ένας άνθρωπος, και θα διαβάσουμε και αποσπάσματα μετά και από τις μέρες, ο οποίος μαγεύεται από το ελληνικό τοπίο και δεν μαγεύεται απλώς ως φυσιολάτης. Το βλέπει ως έκφραση μιας φύσης που εγγράφεται στο ίδιο στο στην γεωφυσική Ελλάδα. Μαγεύεται από αυτό, μαγεύεται από όλα όσα έχουμε πει. Φτιάχνει τον μύθο αυτό, τη θεωρία, αν θέλετε, της ελληνικότητας. Αλλά παρόλα αυτά έχει απόλυτη επίγνωση ότι είναι και ένας έρημος τόπος. Που εδώ ταιριάζει και με τον περίφημο στίχο, όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Έτσι, είναι ένα... έχει απόλυτη επίγνωση μιας Ελλάδας που συνομιλεί με τους αιώνες, αλλά την ίδια στιγμή είναι πολύ εύκολη στο να αφαιθεί στην πιο τυποτένεια της στιγμή. Νομίζω το ξέρει καλά αυτό. Ίσως το ξέρει καλά γιατί είχε μπεδώσει, όπως λέει και ο Θανάσης, στην υπερθετική του τον Όλεθρο.
παρατηρείτε ότι κουτένιο εκεί δεν είναι μόνο μια μεγάλη τραγωδία, μια παιχνίδια της μοίρας, τύχη ή ό,τι θέλετε πείτε το, είναι μια σειρά από μικρότητες σε πολιτικό, σε τοπικό επίπεδο, το βιώνει και ως μικρασιάτης. Έχει καταπληκτικές περιγραφές, συγκλονιστικές μάλλον περιγραφές στις μέρες όταν καταφτάνουν οι πρόσφυγες. Και η απάντησή του είναι, ποια είναι η έρημη χώρα, λέει είναι η Ελλάδα. Που η έρημη χώρα βέβαια δεν είναι, φανταστείτε, για να το πιάσουμε και με την έννοια που το βάζει ο Έλιον, δεν είναι μια απλώς και μόνο με έναν ρημαγμένος τόπος. Μια πνευματική. Είναι μια πνευμέ, η οποία έχει κάτι μυστηριακό, αλλά έχει και κάτι το οποίο μπορεί να είναι ολέθριο. Μπορεί να είναι σκοτεινό. Μπορεί να είναι ποιοτικό ακόμα. Εδώ βρισκόμαστε πολύ μακριά από τη μεταφυσική του φωτός του Ελίτ. Πολύ μακριά. Παρότι και οι δύο είχε εκδώσει, νομίζω δεκαετία 80-90, μια φιλόλογο Σελίνα Λιχναρά, αν φανταστείτε το όνομά της, για τα, μια μελέτη ήταν το νησί ή η θάλασσα, δεν θυμάμαι τώρα, για το Αιγαίο, στο επίσης του Σεφέρ και το Ελίτ. Και οι δύο γράψαμε πίνοντα για τη Σαντορίνη, για παράδειγμα. Ο Σεφέρης όμως, αν διαβάσουμε τον πρόλογο στη μετάφραση της Αποκάλυψης, που περιγράφει, αν θυμάμαι καλά, πώς του έρχεται η ιδέα να κάτσει να μεταφράσει αυτό το απίστευτο κείμενο, είναι στην Πάτμο, ξημερώνει, δεν έχει ξημερώσει τελείως, και σκάει το πρώτο φως. Και είναι ένα φως που είναι καταιγιστικό βέβαια. Και τι λέει ο Σεφέρης, και όλα έγιναν άβυσσος. Όλα έγιναν άβυσσος. Αυτό το όλα έγιναν άβυσσος μέσα σε το απόλυτο φως είναι πολύ σεφαιρικό και μπορεί να το δει κανείς σε διάφορες και μεταφυσικές πτυχές. Είναι το μαυροαγγελικό και μαύρο φως. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο στοχαστικός. Έχει μια ικανότητα να βλέπει μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Είναι ψυχρός και ψύχρεμος. Είναι χαρακτηριστικό με τον έρωτα το περίφημο ότι δεν θυμάμαι πού το περιγράφει αυτό σε κάποια επιστολή, δεν θυμάμαι πού, που κάνουν σεξ με τη Μαρό και της κλείνει το στόμα να μην τους ακούει δίκαια. Τρέπεται. Δεν έχει αυτά του σκελιανού τα... Ναι, να μας ακούσει όλοι οι άνθρωποι. Να μας ακούσει όλοι οι ανθρωπότητα να κάνουν σεξ. Και κοντά σε αυτό είναι άλλη μια περιγραφή που έχει ενδιαφέρον, που είναι πάλι μας πάμε στον Ελίτη, ο αντίπαλον δέος κατά κάποιο τρόπο γιατί είναι και το έτερο. Λέω, ή το δεύτερο νόμπελ. Λέω Λίτης λοιπόν πως γνωρίζει τον Σεφέρη. Και είναι σε αυτά τα σπίτια εν μέσω κατοχή, όχι εν μέσω κατοχή, μάλλον δεκαετία του 30, είναι για την κατοχή ή κατοχή όλοι του Σεφέρη λέει. Που μαζεύονται και κάνουν αναγνώσεις, φωτοκάς. Και λέει, παρατηρούσα εκείνο το βράδυ πόσο απέφευγε τις εύκολες τοποθετήσεις ο Σεφέρης. Να το βάλει αυτό το, ναι, το ανθρώπου που κάθεται και γι' αυτό και φτάνει να είναι, θεωρείται σοφός. Yeah. Δεν μιλάει πολύ. Πόσο τον ενοχλούσαν οι πολλοί ενθουσιασμοί και τα μεγάλα λόγια. Πολύ μακριά από τους φίλους. Είχε βουλιάξει σε μια βαθιά πολυθρόνα και μας άκουγε κοιτάζοντας λοξά στο κενό, τίνοντας το χέρι κάπως όπου πριν αποφασίσει να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα μιλώντας βαριά αλλά καθαρά. Αν ακούσετε, μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή τον Άγιο Θανάση, το Σεφέρη Παπαγγέλη, είναι αυτό ακριβώς. Μιλώντας βαριά αλλά καθαρά. Βουλιάζουν όσοι σηκώνουν τις μεγάλες πέτρες. Κάθε κουβέντα ήταν ζυγισμένη και γεμάτη από σωστό νόημα, τόσο που δίνει να καταλάβεις ότι δεν υπηρεχόταν συζήτηση. Το γράψιμο για αυτόν ήταν αλήθεια ένας καημός που έφτανε από πολύ μακριά και από πολύ βαθιά, ένα μεράκι βουβό που αυλάκωνε την όψη του και άφηνε κάτι σκοτεινό να κατακαθίσει, όπως η άμμος από το ποτάμι στα μεγάλα, ζεστά, μελαγχολικά του μάτια. Πόσοι ένιωθαν γύρω μας τα δάχτυλα στο φιλιατρό που έλεγε και ο ποιητής, ο Σολωμός είναι αυτός, στη γυναίκα της Άκης. Ένα μόνιμο αίσθημα δυσφορίας τον έκανε να φαίνεται δύστροπος, απρόσιτος, γρινιάρης. Αλλά όλη του η γκρίνη ήταν για την ευσυνείδητη δουλειά μέσα σε έναν κόσμο προχειρολόγου. Που είναι ο κόσμος της Ελλάδας, τον ξέρει αυτόν τον κόσμο του προχειρολόγου. Και σε πολιτικό έτσι. Στο σόλ.
Είδα αλλιώς αγαπούσε τους νέους, μολονότι νέος κι αυτός. Έψαχνε με το κερί να βρει ένα σύντροφο, ένα αληθινό στίχο. Και ήξερε να είναι ποιητής όταν έκρινε ότι αυτό βοηθούσε. Εδώ παρεθετικά να πω εγώ μια πολύ μεταγενέστερη μαρτυρία του Μίλτου Σαχτούρη, τους νεότερους φοιτητές εκείνης της γενιάς, τους Σαχτούρης, νομίζω γεννήτου 1921, καλά. Που σε μια συνέντευξη του τηλεοπτική το ρωτάνε τι σου λέγανε αυτοί. Γιατί ήταν μια παρέα αυτή γενικά τη γενιά του 30, δεν έμπαινε εύκολα. Και νομίζω έλεγε για τον Ηλίτη. Και ο Ηλίτης είχε πει για έντιμο ποιητή του Σαχτούρη. Και λέει ο Σαχτούρης έντιμο δεν θα πει τίποτα. Ενώ ο Εμπειρίκος αντίθετα ήταν ενθουσιώδης. Βοηθούσε πολύ. Ο Σεφέρης λέει εδώ ήταν αποσυμπημένος αλλά αγαπούσε τους νέους. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και με κάλεσε ένα απόγευμα σπίτι του. Μέσα στην ησυχία του μικρού του γραφείου που είναι και η Αθηναίων αυτή. Φανάση. Πάμε, πάμε όλες. Τον θυμούμαι να ξεφυλίζει τα χειρόγραφά μου, να σταματά και να ξαναγυρίζει τα κομμάτια που του αρέσανε. Άκουγε με μεγάλη προσοχή τις εξηγήσεις που του έδινα και με τρόπο, με απαλότητα, με στοργή θα μπορούσα να πω, μου έκανε κάθε τόσο μερικές υποδείξεις που είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια κρίμα ότι δεν συνεχίστηκαν αργότερα, το μυαλό μου είχε πήξει και υπήρχε θετική ελπίδα ότι θα μπορέσω να εκτιμήσω και να αξιοποιήσω το δίδαγμά τους. Έχουν διαφορά 11 χρόνια μεταξύ τους, έτσι. Σήμερα καταλαβαίνω ότι τις υποδείξεις εκκίνησης είχε αποτολμήσει με το σταγονόμετρο. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να μου κλείνει την επαναστατική μου διάθεση και μολονότι διαφωνούσε στα περισσότερα σημεία του ποιητικού μου, πιστεύω, προσπαθούσε πάντοτε μόνο έμεσα και μόνο πάνω στα κείμενα που έχουμε μπροστά μας να φωτίσει την πλευρά εκείνη του εαυτού μου που έκρινε ότι είναι η πιο γνήσια και η πιο αποδοτική. Στο τέλος ξεχώρισε το πείμα επέτειος. Κάτι διαβάζει μεγαλόφωνο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στους Ανατολισμούς. Ναι, το πρώτο. Την πρώτη συλλογή που είναι το 37. Και του διάβασε ότι είναι καλό πείμα. Πρόσεξε. Και άρχισε να τη διαβάζει μεγαλόφωνα. Ήταν κάτι παράξενο που το γνώρισε. Τον ακούω δικά μου λόγια στα χείλη ενός άλλου και μάλιστα ενός φτασμένου ποιητή. Δεν μιλάμε τώρα, αυτά είναι μέσα δεκαετία του 30 και ο Σεφέρης θεωρείται φτασμένος ποιητής. Έτσι, να τον πιστώ. Το αίμα ανέβαινε στο κεφάλι μου, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Όση στιγμή που εκείνος τελειώνοντας, απίθωσε το χαρτί στο τραπέζι. Το χτύπησε με το χέρι του και είπε κοιτάζοντάς με στα μάτια σχεδόν εμπιστευτικά. Είναι καλό ποιητή. Αυτό ήταν. Όπως κατάλαβα αργότερα, μια κουβέντα όπως αυτή ήταν ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορούσε να ακούσει κανείς από το στόμα του. Έτσι δηλαδή, αυτό είναι ένα πορτρέτο, θυμάστε το πορτρέτο πριν που διαβάσαμε του Σιχελιανού, από τον ίδιο άνθρωπο του Ηλίτη, τι τεράστια διαφορά υπάρχει εδώ, ως ιδιοσυγκρασία, ως ταπεραμέντο, ως άποψη, ως τάση ζωής. Του συνδέει η ποίηση, η λογοτεχνία, του συνδέει η Ελλάδα, αλλά είναι μια άλλη Ελλάδα. Είναι μια Ελλάδα με σκιές. Άλλος κόσμος, ενώ είχε και φιλική σχέση στην Κελιανούς. Το διαβάσαμε και αυτό, δηλαδή, το αντιμετωπίζει με θαυμάσια.